Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεσηκώθηκαν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φιλοξενούνται στο κεντρικό λιμενάρχειο Ρόδου. Σημειώνεται ότι 55 πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμεσά τους και παιδιά, φιλοξενούνται στην αυλή του λιμενάρχειου εμβαδού μόλις 30 τετραγωνικών μέτρων επί 20 ημέρες. Διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους και για την παραμονή τους στη Ρόδο, ξεσηκώθηκαν ζητώντας να μεταφερθούν σε οργανωμένα κέντρα στην ηπειρωτική χώρα. Κλειστά κέντρα στα νησιά και μεταφορά 20.000 ατόμων στην ενδοχώρα περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αντισταθμιστικά μέτρα θα δοθούν στις τοπικές κοινωνίες όπου φιλοξενούνται ή θα φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ θα αυξηθούν τα μέτρα φύλαξης των συνόρων. Το σχέδιο παρουσίασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο υφυπουργός Άμυνας και ειδικός συντονιστής για το μεταναστευτικό, κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής. Αναφορικά τώρα με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, η κυβέρνηση προχωρά στις εξής ενέργειες. Πρώτον, στην παράταση έως 31/12/2020 των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κο, Σάμο και Χίο. Δεύτερον, στη βελτίωση των δομών υγείας, παιδείας, κοινής ωφέλειας και τουρισμού στις περιοχές που υποδέχονται μετανάστες και πρόσφυγες. Επίσης, η κυβέρνηση δεσμεύεται να αξιοποιήσει στο μέγιστο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών τις κλειστές δομές και τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση του ζητήματος. Τρίτον, επίσης η κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει υπόψη την εντοπιότητα κατά τις αναγκαίες προσλήψεις στις κλειστές δομές και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Τέταρτον, τέλος, κατά εντολή του Πρωθυπουργού, δημιουργείται ειδικό ταμείο που πρικίζεται με 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2020, το οποίο θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα Αλληλεγγύη που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη στήριξη των Δήμων που θα επιβαρυνθούν από τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Το αποφασίζομεν και διατάζομεν ερήμην του λεριακού λαού δεν θα το επιτρέψουμε, δήλωσε με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε κλειστά κέντρα κράτηση μεταναστών στα νησιά. Ο Δήμαρχος Λέρου, κύριος Μιχάλης Κόλλιας, χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε για τις προθέσεις της κυβέρνησης για το θέμα που αφορά το νησί του. Το κλειστό κέντρο, που στην ουσία θα είναι φυλακή, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ανέφερε ο Δήμαρχος, προσθέτοντας ότι δεν θα επιλύσει τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές που είναι το πρόβλημα. Διεμήνησε ότι δεν θα επιτρέψει η Λέρος να στιγματιστεί και να διαφημιστεί και να δυσφημιστεί όπως παλαιότερα με τις δομές των ψυχικά ασθενών και απέτησε την αποσυμφόρηση του νησιού από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Συνεχίζονται οι υδροληψίες και οι έλεγχοι στο νοσοκομείο Ρόδου από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Θωμάς Οτρίλης. Είπε επίσης ότι ήρθαν τα ογκολογικά φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη, ενώ στελεχώνεται και το ογκολογικό τμήμα. Συνεχίζουμε τις υδροληψίες και τους ελέγχους στο νερό του νοσοκομείου. Ευτυχώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει μία, ας το πούμε, συνεργασία και με την διοίκηση όσον αφορά τους ελέγχους, και αν υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα, πάντα σε συνεννόηση προχωρούμε στην λύση. Ένα σοβαρότερο θέμα που θέλω να τονίσω είναι ότι χθες πληροφορήθηκα από την διοικήτρια, με την οποία είχα προσωπική επαφή, ότι τα ογκολογικά φάρμακα που έλειπαν μέχρι τώρα έχουν έρθει. Υπήρξε εφοδιασμός του νοσοκομείου με τέτοια φάρμακα και μέχρι το τέλος του Γενάρη του 2020 είναι σε επάρκεια για τους ασθενείς που ήδη υπάρχουν. Βέβαια, οι ασθενείς αυτοί δεν σταματάνε εκεί, διότι κάθε μέρα έχουμε και νέες εισαγωγές ασθενών. Και όταν λέω εισαγωγές, με την έννοια ότι έρχεται ασθενής από Αθήνα με το πρόγραμμα της χημειοθεραπείας και πρέπει να ενταχθεί στο κατάλογο και να πάρει τη σειρά του στο εδώ ογκολογικό μας τμήμα. Έχει έρθει και ένας καινούριος συνάδελφος ογκολόγος, ο δωδεκανήσιος στην καταγωγή, ο κύριος Τσαβαρής, και μέσα σε λίγες μέρες επιστρέφει στη δουλειά της και η κυρία Παρασκευά. Οπότε από πλευράς ιατρικής κάλυψης και επιστημονικής υπάρχει πλέον επάρκεια στο νοσοκομείο. Θέλω να δώσω να καταλάβει ο κόσμος ότι το ογκολογικό τμήμα είναι ένα ξεχωριστό τμήμα το νοσοκομείο, με αδελφές νοσοκόμες και νοσοκόμους οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά,
και έτσι πάντα φροντίζουν να υπάρχει η καλή διάθεση προς τους αρρώστους, αλλά και οι άρρωστοι να αισθάνονται σε ένα περιβάλλον αρκετά φιλικό. Ευχαριστώ. Τα φάρμακα είναι δωρεάν. Τα φάρμακα καλύπτονται από την ασφαλειά τους. Βέβαια, έχετε υπόψη ότι τα φάρμακα αυτά κοστίζουν πανάκριβα και υπάρχουν θεραπείες οι οποίες ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ αναθεραπεία. Είναι μοριακές θεραπείες που εφαρμόζονται, γι' αυτό και οι βιοψίες σήμερα σε ορισμένα είδη καρκίνου γίνεται ένας ιδιαίτερος μοριακός έλεγχος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα φάρμακα. Και δεν είναι πλέον πολλές φορές εκείνες οι θεραπείες με τις οποίες ο ασθενής είχε διάφορες παρενέργειες σοβαρές, να χάσει τα μαλλιά του ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα υπάρχουν παρενέργειες, αλλά σίγουρα αυτά τα φάρμακα, επειδή είναι στοχευμένες θεραπείες, έχουν τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σύντομη απογευματινή σας ενημέρωση. Περισσότερα στο κεντρικό δελτίο στις 9 με τη Στεφανία Παπακοσταντίνου. Έως τότε, να είστε καλά. Ευχές από όλους μας για ένα όμορφο απόγευμα.